Χαίρετε. Μία υπενθύμηση για το πρόγραμμα της αγωγής που θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα. Για όσους θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή, θα πω και δύο πράγματα παραπάνω σχετικά με το όχι πρόγραμμα γυμναστικής, αλλά με πρόγραμμα ζωής, με στάση ζωής. Εδώ δηλαδή, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε δεν είναι απλά να γυμναστούμε, δεν είναι απλά να γίνουμε πιο δυνατοί. Είναι για να γνωρίσουμε τα μη όρια μας. Πώς γίνεται να μην έχουμε όρια? Το σώμα μας έχει όρια. Δηλαδή ξέρουμε οι δυνατότητες σωματικές είναι ως ένα σημείο. Πώς λοιπόν εμείς θα γνωρίσουμε τα μη όρια? Ένας είναι ο τρόπος. Να μάθουμε να λειτουργούμε πάντοτε ψυχοσωματικά. Αυτό θα μας βοηθήσει να κάνουμε την υπέρβαση. Είναι εύκολο? Όχι. Δύσκολο. Αλλά θα είναι πιο εύκολο αν θα είμαστε όλοι μαζί. Θα είναι πιο εύκολο αν ο ένας τραβάει τον άλλον. Δηλαδή, τα παιδιά που θα δεχτούν να ξεκινήσουν το πρόγραμμα μαζί μας, ήδη έχουμε αρκετές συμμετοχές, θα βλέπουν ότι αυτό είναι κάτι που το κάνει και ο Κώστας, είναι κάτι που το κάνει και ο Χρήστος, είναι κάτι που το κάνει και ο Μάριος. Γιατί εγώ να μην μπορώ? Τι είναι αυτό που τους οδηγεί προς τα εκεί? Θα λέμε και κάποια πράγματα που θα μπορούν να τους τραβήξουν μαζί μας στο κάτι περισσότερο, στο κάτι ουσιαστικότερο. Αυτά βέβαια θα είναι μόνο για τα μέλη. Θα αρχίσω να περιορίζω λίγο το βάθος των νοημάτων στα βίντεο που ανεβάζω στο YouTube και θα το κρατάω για την ομάδα. Όχι ότι θα σταματήσω τα βίντεο θα συνεχίσουν κανονικότατα. Αλλά περισσότερο θα δίνουμε ερεθίσματα για σκέψη παρά την ίδια την ουσία. Η ουσία θα είναι για αυτούς που θέλουν σοβαρά να ψαχτούν πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί, Μάριε, σε νοιάζει άμα θα είμαστε κι άλλοι? Γιατί δεν το κάνεις μόνο για τον εαυτό σου? Γιατί όσοι περισσότερο γίνουμε, όσοι περισσότεροι, τόσο το περιβάλλον που θα δρούμε, είτε αυτό έχει να κάνει με τη γυμναστική είτε γενικότερα στη ζωή μας, θα είναι πιο φιλικό προς εμάς. Πιο φιλικό προς ανθρώπους που δεν τους νοιάζει μόνο το να φανούνε εμφανισιακά. Τόσο πιο φιλικό προς ανθρώπους που έχουν άποψη. Τόσο πιο φιλικό προς ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν. Γι' αυτό πρέπει να γίνουμε πολλοί. Γιατί η γυμναστική του σήμερα, αυτό το σκουπίδι που έχουν πλασάρει για γυμναστική, οδηγεί στον ατομικισμό. Ο καθένας για την πάρτι του, το πώς θα φανεί, να πάρει κάτι παραπάνω, να είναι πιο μεγάλος από τον άλλον, πιο εντυπωσιακός, πιο σκουπίδι. Γιατί από μέσα του είναι κενός. Επειδή λοιπόν γεμίσαμε με σκουπίδια, στην κοινωνία γενικότερα μιλάω,
κυριολεκτικός και μεταφορικός, πρέπει κάτι να κάνουμε. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Πρέπει να γίνουμε πολλοί. Πρέπει τη φιλοσοφία μας αυτή να τη μεταφέρουμε στα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά πώς θα θέλουν να το τραβήξουν όλο αυτό, να το ρουφήξουν, να το κάνουν κτήμα τους, αν μας βλέπουν να ζούμε και να γυμναζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε παράδειγμα. Δεν σας λέω απλά να μιμούμαστε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να είμαστε παραδείγματα προς μίμηση. Δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες. Είπαμε λεπτομέρειες με το που θα ξεκινήσουμε. Από εβδομάδα θα μας συγκεντρώσω. Θέλω ένας-ένας από εσάς που δηλώσατε συμμετοχή να μου στείλετε, και όσοι ακόμη θα δηλώσετε, να μου στείλετε σε ένα email ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας. Θα καρφιτσώσω κάτω σε σχόλιο το τι ακριβώς πρέπει να γράφει στην αίτηση. Αντιγράψτε και συμπληρώστε τα στοιχεία σας. Για να σας βάλω στην ομάδα που θα ξεκινήσει μέσω Viber αρχικώς, άρα προϋποθέτει να έχετε και σύνδεση ίντερνετ και Viber, γιατί θα είναι κάτι εύκολο όσον αφορά την επικοινωνία. Θα σας βρω, εννοείται ότι και εγώ θα δώσω το τηλέφωνο μου για να επικοινωνήσουμε. Θέλω σοβαρά πράγματα, δεν θα μπει κανένας για να κάνει την πλάκα του. Και όποιος μπει για την πλάκα του έχει φύγει κατευθείαν. Όποιος μπει από περιέργεια θα τον καταλάβουμε. Ό,τι θα γίνεται μέσα στην αγωγή ενοιολογικά θα μένει στην συναγωγή. Ενοιολογικά λέω, διότι θα δρούμε σε δημόσιο χώρο. Τα αντικείμενα που θα έχουμε να κάνουμε θα είναι σε δημόσιο χώρο. Θα μας βλέπουνε. Δεν είναι ανάγκη όμως να ξέρουνε για ποιο λόγο κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αυτό που εξήγησα πριν, ότι το βάθος της γνώσης, την ουσία, θα την ξέρουμε μόνο εμείς. Και όποιος θέλει ακολουθεί. Λοιπόν, περιμένω στο mail που έχω κάτω να μου στείλετε. Ξεκινάμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ, τα ξαναλέμε.